Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωί σήμερα και σας έχω κάτι πάρα πολύ special και επίκαιρο, μιας και τον τελευταίο καιρό έγινε χαμός με αυτό εδώ. Έχουμε εννοείται μία από τις συλλεκτικές, να πούμε, αν όχι τη συλλεκτική του Assassin's Creed Odyssey. Εγώ πήρα την Spartan Edition, την Spartan έκδοση. Να πω ότι πήγα πιο πολύ εδώ πριν, μπούμε μέσα πριν να ανοίξουμε, ότι πήγα πιο πολύ εδώ για τον λόγο του ότι, εντάξει, από τη μία στην άλλη την Pantheon έκδοση είχε ακριβώς τα ίδια πράγματα, απλά είχε το έξτρα γαλματίδιο του εχθρού, ας πούμε. Τώρα είναι πέρσις εκείνος, είναι, δεν έχω ιδέα, έχει το έξτρα γαλματίδιο. Και εγώ τώρα, ας πούμε, δεν έχω τον χώρο να βάλω και τα δύο αγαλματίδια μάλλον, και δεν ήθελα να το στήσω έτσι, να τα στήσω, ξέρω εγώ, σε στυλ διόραμα να φαίνεται το προφίλ του, ας πούμε. Θέλω τον Αλέξιο να φαίνεται μπροστά, ας πούμε, να τον βλέπεις από μπροστά. Και μετά και το οικονομικό λίγο, αν και όχι τόσο πολύ. Δύο βασικοί λόγοι είναι αυτοί, καθαρά προσωπικοί λόγοι για το θέμα χώρου και το πώς θέλω να το στήσω. Το οικονομικό μετά, εντάξει, τώρα λες το ένα, αυτό βγήκε στα 170 συν 10 ευρώ τα μεταφορικά, πες. Πήγαμε στα 180, ενώ το άλλο έβγαινε 240 συν 10 ευρώ τα μεταφορικά, πήγαινε στα 2,5 εκατοστάρικα. Δεν είναι τόσο πολύ το 70. Γιατί εντάξει, θα ήταν ωραίο γραμματίδιο και εκείνο, είναι πιο πολύ αυτό το στήσιμο. Διαφορετικά είναι ακριβώς οι ίδιες εκδόσεις. Αν και μ' άρεσε πιο πολύ το γραμματίδιο. Σαν αγαλματίδιο της Μέδουσα έκδοσης που πατάει πάνω στο κεφάλι της Μέδουσας, ξέρω εγώ, εκεί από εκείνο το άγαλμα. Αλλά εντάξει, εκείνο ήταν και λίγο πιο μικρό και δεν πήγα εκεί επίσης γιατί εκεί δεν είχε και όλα τα DLC, δεν είχε την Gold, ας πούμε, έκδοση σε εισαγωγικά, δεν λείπαν κάποια κομμάτια από το DLC. Να πούμε ότι πήγε το κυριακάτικο βίντεο που ήταν ήδη σήμερα, θα μετατεθεί για την επόμενη Κυριακή γιατί εδώ ήρθε αυτό και ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Ας τα ανοίξουμε δύο λεπτά. Βγήκε πάρα πολύ μεγάλη, δεν περίμενα να έρθει τόσο μεγάλη. Εδώ το πλάνο το ρύθμισα, να πούμε, όσο γινόταν για να φανεί αυτή. Όσο γίνεται, εντάξει, τώρα μέσα είναι και το κουτί. Λογικό, τώρα μέσα θα είναι και λίγο πιο μικρό. Γιατί τώρα εδώ έχει το κουτί όπου έχει μέσα το γαλματίδιο, το παιχνίδι και ό,τι άλλο έχει, ξέρω εγώ, μέσα. Για να ανοίξουμε όμως λίγο. Ναι, δεν γίνεται. Θα τη στήσω κάτω. Είναι τόσο ψηλή που θα τη στήσω κάτω, εντάξει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε, ξεκινάμε με ένα φίλο, ας πούμε, από την Ubisoft. Ξέρω εγώ να είναι η απόδειξη κάτι τέτοιο. Για να δούμε τώρα εδώ τι μας έχει. Έχουμε πάνω ένα, όπα. Τι γίνεται εσείς, το παιχνίδι είναι έξω. Το παιχνίδι είναι εκτός. Έρχεται κάπως έτσι το παιχνίδι. Ναι, δεν ξέρω γιατί, περίμενα να είναι μέσα στο κουτί όλα μαζί κλειστά. Και δεν μας γράφει καμιά gold έκδοση. Εντάξει, λογικά δεν χρειάζεται κιόλας. Θα είναι μέσα εδώ ή μέσα στο κουτί τα οικοδικεία από το Season Pass και αυτά. Μας έχει εδώ Choose Your Fate και τα σχετικά, να πούμε. Αν και εδώ δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε τόσο, νομίζω. Μπορούμε να το δούμε λίγο πιο μετά αυτό. Πάμε σε πρώτη φάση να δούμε μέσα τι έχει η συλλεκτική μας. Έχουμε 4 και εντάξει τώρα, κοιτάξτε εδώ. Αυτό λίγο νομίζω μπορείτε να δείτε. Να πάνω κάπως έτσι ήταν, ας πούμε, πάνω σε αυτό ήταν το. Κομμάτι χαρτώνει, ξέρω εγώ, με το παιχνίδι. Τι λες τώρα, δε φίλε. Και είναι, χτυπάει σε πολύ ωραίο σημείο. Αρχαία Ελλάδα, έχουμε το λάμδα της Λακωνίας, ας πούμε, το σήμα. Εντάξει. Δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με το παιχνίδι. Έχω να παίξω Assassin's Creed από το. Έπαιξα τα Assassin's Creed το 1 και το 2 τότε με τον Έτσιο. Μετά δεν ξανασχολήθηκα με Assassin's Creed. Έχουμε εδώ, βάζουμε το κουτί μας. Τι γίνεται, ρε. Έμεινε μέσα. Όλα τα υπόλοιπα μείναν μέσα. Εντάξει, κάπως έτσι είναι, ας πούμε, αυτή, αλλά δεν είναι κλειστό κουτί και αυτό συνεχίζει να με παραξενεύει. Ωραία, όμως πάρα πολύ ωραία. Έχουμε εδώ Assassin's Creed Odyssey. Εντάξει, και εδώ πέρα βλέπουμε επίσης το κουτί. Τι λες τώρα, πάρα πολύ ωραίο. Με το σήμα της Λακωνίας και αυτό το εξωτερικό πάρα πολύ ωραίο. Και από εδώ, εντάξει. Τι λες, ρε φίλε. Όχι, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό νομίζω δεν μας χρειάζεται. Πού θα το βάζει, είναι τόσο μεγάλο. Και αυτό που έλεγα ότι ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Να έχει πάρει δηλαδή δύο, μία για μένα και μία για τον φίλο και μεγάλο φαν του καναλιού Ηλία που τυχαίνει να είναι και αυτό από την πόλη. Πάρει δηλαδή και ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Το στείλανε το ενημερωτικό στις 1 Οκτωβρίου και εγώ παρέλαβα 3 Οκτωβρίου. Γιατί το περιμένω δύο κουτιά έτσι μεγάλα. Λέω δεν παίζει μέσα σε δύο μέρες. Τι αποστολή ήταν αυτή, εξπρέσα αποστολή. Και στείλανε ότι επειδή αργήσαμε μετά, το είδα μετά στο email, στείλαμε τον κωδικό ξέρει για να παίξει σε Ήρλ, να παίξει από τις 2 α πούμε. Μπράβο στη Ubisoft γι' αυτό ή στο Ubisoft. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ το αγαλματίδιό μας και όλα τα υπόλοιπα. Μαλακά. Τι λες τώρα. Είναι μεγάλο, ρε φίλε. Αυτό πώς παίζει σαν 1:4, 1:5, είναι μεγάλο. Πω, εντάξει, θα το κλείσουμε το βίντεο, θα ανοίξουμε σε κανένα δύο εβδομάδες που θα έχω τα καινούργια ράφια. Αυτός πάλι στο κουτί θα μπει, θα το δούμε τώρα και πάλι εδώ θα μπει. Είναι μεγάλο, ρε φίλε. Αυτό τώρα πόσο πρέπει να είναι 1:4, 1:5. Τι λες τώρα. Κοιτάξτε εδώ. Ωρε φίλε, τι λες τώρα.
Τα υπόλοιπα, όχι, μέσα δεν έχουμε κάτι, συνεχίζουμε να έχουμε κομμάτια φελιζόλ. Τα υπόλοιπα, οπότε, α, είναι μέσα εδώ, βγαίνει αυτό λογικά. Θα τα δούμε όμως και αυτά, θα δούμε λίγο τα γαλματίδια. Τι λες ρε φίλε, τι λες τώρα, πόσο να είναι αυτός, όχι εντάξει, ένα προς, ξέρω εγώ τώρα, αυτός να είναι ένα προς 6, ένα προς 7, ή ένα προς 6 ή ένα προς 7, περίπου τόσο πρέπει να είναι η κλιμακάς, γιατί είναι μεγάλος. Και αυτό πίσω πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, αυτό το στείλει και έτσι. Αυτό νομίζω έχει έτοιμο display για αυτό το αγωνίδι. Πίσω είναι κάπω έτσι. Μα γράφει Assassin's Creed Odyssey ξανά, ξέρω εγώ. Κάτω τι έχουμε να μα πέσει τα υπόλοιπα. Και κάτω μα λέει διάφορα, ξέρω εγώ, θέμα αδειών και τέτοια. Λογικά. Ruby Collectibles. Ναι, και δεν ξέρω εντάξει, φαίνεται τόσο γαμάτο και βαρύ. Πες να είναι πολιστό, να είναι resin, ξέρω εγώ. Δεν φαίνεται για πέβεσαι. Για PVC τέλο πάντων, θα δούμε. Και αυτό μπορεί να μπει κάπου στην άκρη προς το παρόν. Α, βασικά όχι, να βγάλουμε να δούμε τα υπόλοιπα, θα τα δούμε μετά. Ας δούμε μια το γαλματίδιο, γιατί τώρα. Εντάξει, βγήκε μεγάλο, βγήκε πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό είναι σίγουρα ένα προς 6, ένα προς 7 είναι. Σαν κλίμακα. Είδα ότι θα έβγαινε έτσι σχετικά μεγαλούτσικο στα 40. Όχι 40, 39 εκατοστά, 39,5. Διάβασα, θυμάμαι ακόμα εκείνο το πρώτο άρθρο που είχε κυκλοφορήσει στο περίπου τι θα έχει το παιχνίδι και ποιες θα είναι οι τιμές τους. Είχα διαβάσει εκεί ότι θα είναι κάπου 39, αλλά λέω θα παίρνει ύψος από το Κίωνα. Θα είναι ψηλός ο Κίωνας, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα ο Κίωνας δεν είναι τόσο ψηλός, είναι ο Αλέξης τόσο ψηλός. Ο Αλέκος να πούμε. Ρε τον Αλέκο, τι λες, τι κάναν τα παλικάρια, ρε. Όχι, εντάξει, μπράβο, είναι απίστευτο, δεν το περίμενα τόσο μεγάλο. Ούτε το μέγεθος όλης της ηλεκτρικής περίμενα τόσο μεγάλο, ούτε τώρα το αγαλματίδιο. Λοιπόν. Τι λες τώρα. Όχι, τώρα έχω μείνει μαλάκα, εντάξει. Όχι, αυτά εδώ φαίνονται PVC. Οπότε για να είναι τα όπλα του PVC, λογικά θα είναι και ο Αλέκος PVC. Αυτό είναι σίγουρα πλαστικό, φαίνεται. Να το χρησιμοποιήσουμε κιόλας για να βγάλουμε και τα υπόλοιπα. Το σπαθί του. Αυτό έχει και αυτό ονομασία τώρα, δεν θυμάμαι πώς. Και το actual αγαλματίδιό μας, ναι, όχι, πρέπει να είναι PVC, ναι. Αλλά είναι πολύ βαρύ, πρέπει να είναι καλή ποιότητα PVC, είναι πλαστικό, ναι. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Τι θα κάνω τώρα εδώ, θέλει. Ρε φίλε. Εντάξει, όχι, αλλά που είναι τόσο μεγάλος που θα μπει, είναι ένα θέμα. Και δεν ξέρω τώρα έτσι αν θα μπορούσαμε να τον δείξουμε κιόλας. Α, ναι, εδώ θα, εντάξει, θα την πάρουμε και εκείνη μάλλον. Γιατί πρέπει να μου το έχει πει κάποιος, το είχα διαβάσει κάπου ότι είναι interchangeable με τις Κασάνδρα στο αγαλματίδιο. Το κάνεις έτσι, βγαίνει σχετικά εύκολα, βγαίνει αρκετά εύκολα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό. Αλλά το αλλάζεις με το αγαλματίδιο της Κασάνδρας. Οπότε θα χτυπήσω και τις Κασάνδρας, μου φαίνεται, αν το βρω. Τι να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τώρα, γιατί εδώ να βάλουμε το δώρο του, ξέρω εγώ, το σπίαρ του. Τι ρε, είναι απίστευτος. Δεν υπάρχει. Τώρα και δεν ξέρω ποια μεριά είναι σωστή. Εντάξει, τώρα εγώ έβαλα αυτή τη μεριά μπροστά, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτή η μεριά σωστή ή αυτή να είναι μπροστά. Και από εδώ τι να του βάλουμε να κρατάει, το σπαθί να πούμε ή όχι να του βάλω αυτό, αλλά θα είναι σαν ένα γιο δόρια ρε εσύ. Για κάτσε. Τι λες ρε φίλε τώρα, όχι κάτσε ας βάλω το σπαθί. Δεν μ' άρεσε. Πω, τι λες τώρα ρε φίλε. Τι αγαλματίδι είναι αυτό ρε φίλε και πόσο καλά δουλεμένο. Τι λες τώρα, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να το καλύψουμε με αυτό το πλάνο. Για ορισμένα κοντινά έτσι. Α, βασικά μπορούμε να το βγάλουμε από τη βάση του, ναι. Θα το δούμε κάπως έτσι σε πρώτη φάση. Κοιτάξτε εδώ, τι δουλειά έχει, είναι απίστευτος. Πω, εντάξει, οι περικεφαλές του, όλα η δουλειά του είναι απίστευτη και στο πρόσωπο πολύ καλή δουλειά. Κοιτάξτε λίγο το πρόσωπο πόσο γαμάρι δουλειά έχει. Κοιτάξτε εδώ. Είναι απίστευτος, εντάξει, δεν υπάρχει. Έχω μείνει μαλάκα τώρα, εντάξει, και με το μέγεθός του και με τη δουλειά του. Δεν έχω ξαναπάρει συλλεκτική από το Ubisoft ή το Ubistore, ξέρω εγώ πώς θα το πω. Έχω μια φιγούρα του Altair, πώς τον λένε, από παλιά, από τότε ακόμα. Την είχα πάρει εκείνη τώρα, την ΕΚΑ. Αν θυμάμαι καλά, ή από τότε ήταν η Ubi Collective, δεν ξέρω. Ω, τι να λέμε τώρα. Και στα χέρια αυτά που φοράει, το κομμάτι πανοπλίας περικεφαλαία, πίσω έχει τόξο και φαρέτρα που επίσης έχουν πολύ καλή δουλειά. Κοιτάξτε εδώ. Τα χρυσά του, το γυάλισμά του γενικά σαν σκάλισμα πολύ καλός και σαν αναλογή σαν κλίμακα επίσης πάρα πολύ γαμάτη.
Δεν βλέπεις πουθενά με mold line, ας πούμε, πλαστικό. Εντάξει. Θα πάρουμε και τις κασάνδρες στο αγαλματίδιο. Τώρα έχω μείνει μαλάκας. Γιατί άμα είναι και τις κασάνδρες σε αυτή την κλίμακα, που λογικά για να αλλάζει θα είναι σε αυτή την κλίμακα. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Ω, είναι απίστευτος. Εντάξει, θα δούμε και το σπαθί του λίγο ξεχωριστά. Μην το βάλω στο χέρι του. Έτσι, λίγο να το δούμε. Αλλά πριν πάμε στο σπαθί, πριν τη σταματήσουμε με αυτόν, λίγο κάτω στα πόδια του, ξέρω εγώ, κοιτάξτε εδώ. Τσέπη καλαμίδες, ξέρω εγώ πώς το λέγανε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, περικνημίδες, ξέρω εγώ, όχι. Στα πόδια, τι λες τώρα, ρε φίλε. Και ο Κιόνας άψογη δουλειά. Και ο Κιόνας πολύ ρεαλιστικός, έτσι σαν να είναι σπασμένος. Εντάξει. Κοιτάξτε εδώ και στον Κιόνα πόσο δουλειά, πόσο απίστευτη δουλειά έχει. Λες και βλέπεις όντως μάρμαρο, ρε φίλε. Το μπερδεύεις με μάρμαρο. Λες τώρα παίζει να είναι μάρμαρο αυτό. Ω, εντάξει. Όχι, νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις καλύτερες συλλεκτικές που έχω δει, γιατί έχω δει και άλλες διάφορες συλλεκτικές. Μια από τις πιο καλές συλλεκτικές, πιο γαμάτες συλλεκτικές εδώ και καιρό. Θα δούμε και το κάτω κομμάτι του λίγο, εννοείται. Εδώ να μην ρατζουνίσουμε την ασπίδα του. Το σπαθί λίγο έτσι με εννοείται, ξέρω εγώ, πιο ρεαλιστικό σε αυτή τη βαφή, το weathering ας πούμε λίγο, ή σαν να έχει χρησιμοποιηθεί στη μάχη και αυτά. Καλή μαγιά γι' αυτό. Βάλανε και το σπαθί του, τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσει να εστιάσει. Γιατί είμαστε εμείς, ονόμαστε εμείς στο πρόσωπό μας, ας πούμε. Πω πω, εντάξει. Και έτσι ένα φίδι, ξέρω εγώ. Και όλο τα γραμματίδια πάνω δεν υπάρχει. Εντάξει. Με την ασπίδα κάτω εννοείται με το L, με το σήμα της Λακωνίας, ξέρω εγώ. Το λάμδα από εκεί είναι το λάμδα. Και κάτω κάπως έτσι. Όχι, τώρα να είμαστε λίγο δίκαιοι. Από θέμα μεγέθους να είμαστε λίγο δίκαιοι, να μιλάμε λίγο μπέσα να πούμε. Γιατί την αδείξα την όλη φάση. Αν και το άλλο γραμματίδιο. Που θα ήταν σε αυτή την κλίμακα λογικά, αν δεν ερχόταν μέχρι εδώ περίπου, ξέρω εγώ, το πέρσι ο εχθρός του, ο κακός εισαγωγικά, ότι είναι αυτός που πολεμάει στο διόρμα που τον βάζει εδώ και έφτανε μέχρι εδώ, για εκείνο το πράγμα σίγουρα άξιζαν 70 ευρώ. Γιατί τώρα αυτό σκέτο, όσο κάνει συλλεκτική, αν κάνει 180, αυτό σκέτο μόνο το αν το βρει έτσι, μα κάποια άλλη εταιρεία να το βγάζει έτσι αυτό το αγαλματίδιο, θα έδινε 150 ευρώ μόνο γι' αυτό. Όχι για όλη τη συλλεκτική και ό,τι άλλο έχει να μα προσφέρει η συλλεκτική. Πού θα τον βάλουμε τώρα αυτόν, πού να τον αφήσουμε και πού. Τι λες ρε φίλε, δεν υπάρχει. Α ναι, κάτω ρε εσύ, από ποια εταιρεία είναι. Δεν ξέρω αν έχουν ειδικό του στούντιο, τώρα δεν θέλω να κάνω μαλακία. Δεν θα στηριχτεί, όχι θα τον κρατάω στο χέρι. Δεν ξέρω αν έχουν δικό του στούντιο η Ubisoft, Ubi Collectibles ας πούμε, ή αν συνεργάζονται με κάποιο άλλο στούντιο, γιατί η δουλειά του είναι πάρα πολύ καλή. Και σαν να συνεργάστηκε δηλαδή με κάποιο πολύ γαμάτο και πολύ καλό στούντιο. Σαν συγκριτώδηση, Pure Arts. Pure Arts Made in China, εντάξει, Made in China εννοείται Pure Arts. Αυτό πρέπει να είναι το studio ή workshop ή όπως θέλει κανείς να το πει, ξέρω εγώ. Μπράβο. Αυτό το Pure Arts δεν το ήξερα. Έχω μάθει τον τελευταίο καιρό με τα γραμματεία και αυτά πάρα πολλά studio. Αυτό ήταν ένα studio που δεν το γνώριζα. Δεν ξέρω αν συνεργάζονται αποκλειστικά με την Ubisoft ή αν είναι δικό του κιόλα. Με την Ubisoft, ξέρω εγώ, με τα Ubisoft Collectibles. Πάρα πολύ ωραίο. Pure Arts, μπράβο. Αυτό τώρα. Εδώ θα είναι πολύ κρίμα να πέσει και να έχουμε κανένα θεματάκι. Δεν νομίζω. Ναι, νομίζω όμως. Πάμε να δούμε εδώ τώρα τα υπόλοιπα, το οποίο αυτό συνεχίζει να είναι πάρα πολύ βαρύ, γιατί έχουμε όλα τα υπόλοιπα εδώ μέσα. Λοιπόν, και αυτά είναι τα έξτρα παπατζηλίκια, αυτά που μου αρέσουν, γιατί τώρα δίνεις μεν 180 ευρώ για αυτό το πράγμα, αλλά σου δίνει και πολύ πράγμα, έτσι δεν σου δίνει μόνο ένα γαλατίδιο, να μην αρχίζουν να κράζουν τις εταιρείες πιο... Ιαπωνοκαταστάσεις προς τα εκεί που βγάζουν κάτι παιχνίδια σχετικά με άνιμες, σου βάζουν μέσα ένα γαλματίδιο και στο χρόνο 200 ευρώ, χωρίς τίποτα τέτοιο, άντε το πολύ πολύ ένα steelbook. Εδώ αυτά τα έξτρα παπατζηλίκια, βιβλιαράκια τέτοια που δεν κοστίζουν σε εισαγωγικά τίποτα σε αυτές τις εταιρείες, τα βάζουν μέσα και κάνουν τη συλλεκτική λίγο πιο γεμάτη. Με ένα χαρτούλι, με ένα χάρτη, με ένα βιβλιαράκι, ξέρω εγώ αυτά. Το steelbook, το οποίο steelbook είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε πάλι με το λάμδα της Λακωνίας εννοείται. Εντάξει. Επίσης, εντάξει, μας γράφει κιόλα σαν σκητότητα, καλό αυτό. Δεν είσαι κάτι άλλο στυλ που δεν γράφουν καθόλου πίσω τι είναι και μαντεύεις από το χρώμα. Και μέσα, στο δείτε πρώτα εσείς, εγώ θα το δω μαζί σας στο monitor, στην τηλεόραση. Μάλλον, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε εδώ ένα άγαλμα του Ποσειδώνα, έχουμε τον Αλέξιο λογικά και εδώ να βλέπει την Αθήνα, την αρχαία Αθήνα. Κάτι δίρις, κάτι τρίρις, κάτι αυτά, ξέρω εγώ, μεταγωγικά και τέτοια. Τι λες, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Εντάξει, μας πιάνει και το πατριωτικό από άψη, ξέρεις ότι είμαστε Έλληνες, αρχαία Ελλάδα. Εντάξει, τώρα δεν είχαμε, παίζει να μην έχουμε καμία πολύ το σχέση με τις αρχαίες Έλληνες. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, η ιστορία που διδασκόμαστε, η ιστορία που μαθαίνουμε και όσοι νιώθουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Έλληνες. Ο χάρτης, ο οποίος χάρτης, εντάξει, είναι χάρτινος. Πάρα πολύ ωραίος όμως, είναι ένα έξτρα παπατζηλίκι το οποίο γεμίζει τη συλλεκτική. Λες ότι δίνω αυτά τα λεφτά και παίρνω τόσο φυσικό υλικό, βιβλιαράκια, χάρτες, μαλακίες, ξέρω εγώ.
Για να τον ανοίξουμε να το δούμε. Εδώ χάρτη της αρχαίας Αθήνας ή της αρχαίας Ελλάδας, γενικά της Ελλάδας του τότε, όσο ήτανε. Πίσω έχουμε, ναι, πίσω έχουμε αυτό από τη μια. Αυτό που σου κάνει σαν αφίσα, ξέρω εγώ, αλλά όχι το άλλο που σου κάνει σαν αφίσα. Με το αγαλματίδιο κλαίει όπως είναι. Έχουμε εδώ το λάμδα της Λακωνίας με, ένα, με μια περικεφαλαία κλασικά σπαρτιατική, ας πούμε κλασική. Και πίσω έχουμε τον actual χάρτη μας, ο οποίος είναι, τώρα να το δείτε και εσείς ολόκληρο σχετικά. Ναι, θα ρίξουμε το αγαλματίδιο μας, πάει. Τι περιλαμβάνει τώρα, τι έχουμε εδώ. Έχουμε Αρκαδία, Λακωνία, Κορινθία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Βιωτία, Αττική βλέπω, Φώκης, Φωκίδα λογικά. Τι άλλο βλέπουμε, Ύδρα, Σέριφο, Μήλο, έχουμε εκεί, την Κρήτη, Sea of Crete, Μέσαρα, Πεύκα, τα Πεύκα τέλος πάντων, ναι, και Φαλασσάρνα, αυτά δεν τα γνωρίζω, Κύθυρα, εντάξει. Πάνω έχουμε Λίμνο, αυτά δεν ξέρω αν είναι ακριβώς και έτσι, είναι λίγο, εντάξει, λίγο αλλαγμένα. Αλλά έχει Θάσο, Λέσβο, Λίμνο, είναι σε λίγο πιο διαφορετική κλίμακα, ας πούμε. Μακεδονία πάνω, Μάλις, Φωκίδα, Βιωτία, Λόκρηση, Εύβοια. Τι λες, εσύ. Έτσι λίγο κι εσείς να δείτε Αττική, εννοείται, εντάξει. Λίγο να δείτε κι εσείς ένα πιο κοντινό, ας πούμε, ξέρω εγώ, περίπου πώς είναι τα σχέδια του χάρτη, τα γράμματα κι αυτά. Εντάξει. Σέριφο, Θύρα, Νήσυρο. Τι σε όλα αυτά θα πάμε. Λογικά εδώ έχει όσα πάμε στο παιχνίδι και θα πάμε σε όλα αυτά μες στο παιχνίδι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αυτά είναι πολλές. Πολλές περιοχές για να πεις να πάμε εδώ σε όλο το παιχνίδι. Να είναι αυτό το όλο το map παιχνιδιού. Θα δούμε όμως. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Όλα τα περιμένω από αυτούς, εννοείται. Εδώ είδαμε και το χάρτη, πάρα πολύ ωραίος χάρτης. Θα δούμε λίγο το βιβλιαράκι. Φοβάμαι θα είναι τώρα spoiler εδώ μέσα. Και είναι από αυτά που δεν θα ήθελα να φάω spoil. Λίγο εντάξει, λίγο από έξω έχουμε εδώ, μας λέει Artbook Assassin's Creed Odyssey. Πάρα πολύ ωραίο artbook. Και πίσω τι μας γράφει. Όχι μας γράφει, μας έχει εδώ το σήμα, ξέρω εγώ, τον αετό να πιάνει ένα φίδι, ξέρω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε τώρα, μας ξεκινάει The Art of Assassin's Creed Odyssey σαν πρώτη σελίδα. Το art, ας πούμε, του παιχνιδιού. Και με ένα αγαλματίδιο, με ένα άγαλμα μάλλον Ποσειδώνα και αυτά. Contents μας λέει τα περιεχόμενα. Και εδώ πρέπει να είναι η Κασάνδρα. Πάρα πολύ ωραία. Published by Titan Books. Ναι, ναι, ναι. Chapter 1, κεφάλαιο 1, κεφαλονιά. Κεφάλαιο 1, κεφαλονιά. Γι' αυτό το λέει κεφάλαιο 1, ας πούμε. Ξεκινάμε από την κεφαλονιά γενικά. Ή εδώ μας το έχει. Εντάξει. Τώρα εδώ μια βολτίτσα να πούμε μέσα. Βλέπουμε εδώ την Κασάνδρα να έχει σφάξει. Στο παιχνίδι τώρα δεν ξέρω, δεν είδα ούτε gameplay, ούτε και το πρώτο playthrough λογικά θα το δείτε εσείς πριν δείτε αυτό το βίντεο, πριν την Κυριακή. Γιατί δεν κρατιέμαι, θέλω να το παίξω και να το δούμε. Πόσο όμορφη είναι, πόσο όμορφη είναι η Κασάνδρα, να πούμε. Εντάξει, δεν έχω, έχω μείνει με αυτή τη συλλεκτική, έχω μείνει μαλάκας, εντάξει. Έχουμε ξαναδεί συλλεκτικές και στο παρελθόν και σε αυτά, αλλά αυτό το πράγμα πρώτη φορά. Και τόσο μεγάλο και σε αυτή την τιμή. Και εδώ ο Αλέξιος, ένα σχετικό artwork για τον Αλέξιο. Τώρα καμιά σελίδα, εντάξει, δεν χρειάζεται να δούμε όλες τις σελίδες με τη σειρά να σας ρίχνω και εσάς τώρα spoil. Λίγο εδώ ξέρω εγώ, τώρα να είναι μάχη αυτό, να είναι απλά μια τρικυμία, ξέρω εγώ. Και αλλά κάνα ωραίο έτσι δισέλιδο πάλι, ξέρω εγώ έτσι. Και δεν θέλω κι εγώ να φάω πολύ spoil. Τι έχει και ωραία φιλενάτο. Δεν είπαμε για γαμάτο δισέλιδο. Εδώ τώρα να είναι κάνα θυσίο να είναι εδώ τώρα. Ή ναός του Ολύμπιου Διός, όχι τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι απλά μια περιοχή στην Αθήνα, ξέρω, στην αρχαία Αθήνα. Θα μπορούσε να ήταν και το Θησείο όμως εδώ. Ή μια αγορά. Η αγορά, γιατί όχι. Κάνα ακόμα έτσι γαμάτο, έχουμε εδώ Λακωνία, ναι ναι ναι, τρώμε spoil πολύ. Τώρα και αυτό είναι spoil, αλλά η οικογένεια του Αλεξίου να είναι αυτή. Όχι, εντάξει, πολύ ωραίο και το artbook, νομίζω είδαμε πολύ και από αυτό. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Όλο αυτό τώρα, αυτό εδώ είναι φυσικό υλικό. Βασικά αυτό, άντε, τα στυλ που θα δίνουν και άλλα. Αυτό είναι φυσικό υλικό. Είναι παπατζηλίκια που δεν κοστίζουν τίποτα στην εταιρεία. Τι κοστίζει στην εταιρεία να βγάλει ένα CD ή ένα βιβλίο? Τίποτα. Σε εισαγωγικά είναι μηδενικό το κόστος. Αλλά απλά τα βάζει μέσα. Και λες, έχω παραπάνω φυσικό υλικό πέρα από το digital content που και αυτό είναι αρκετό. Και το digital content που σου δίνει είναι αρκετό. Μέχρι και παιχνίδι, ξέρω εγώ, το Assassin's Creed 3. Εγώ όπως προείπα, έπαιξα μόνο το Assassin's Creed 1 και το 2.
Αλλά έτσι, εντάξει, από τους αγαπημένους μου. Έπαιξα και λίγο τον Brotherhood, αλλά εκεί ήμασταν στην ηλικία που φεύγαμε, ας πούμε, λίγο από το PlayStation μέχρι που τώρα το ξαναπιάσαμε. Assassin's Creed Ubisoft εδώ έχει ένα κομμάτι, δεν ξέρω αν είναι όλο το game soundtrack ολοκληρωμένο ή ένα κομμάτι από το soundtrack. Εντάξει, δεν μας νοιάζει, έχει μέσα όλα αυτά τα τραγούδια, ξέρω εγώ, ας πούμε, οι μουσικές. Και που θα έχει απίστευτη μουσική. Το φαντάζομαι, το πιστεύω ήδη ότι θα έχει απίστευτη μουσική. Το πιστεύω ότι θα έχει απίστευτη μουσική. Μου σχήμα λίγο ξύμορο. Και εδώ μια. Α, για το τέλος, ας πούμε, μια λιθογραφία. Βασικά, όχι το τέλος. Κάτσε, έχουμε ανοίξει και το CD να δούμε μέσα τι παίζει. Έχουμε εδώ μια λιθογραφία με τον Αλέξιο να βλέπει, ξέρω εγώ, την αρχαία Αθήνα. Και όπως φαίνεται εδώ το άγαλμα της Θεάς Αθηνάς. Τι λες τώρα. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ. Ωραίο, πάρα πολύ ωραία και αυτή η λιθογραφία, πάρα πολύ όμορφη. Έτσι λίγο σαν να δει ο ήλιος, ξέρω εγώ, και μας λέει σαν να σκεφτώσει Athens, Hugo Bozzoli, Ιταλός, Ubisoft, Quebec. Με την υπογραφή του. Ωραίο, αυτό το ζωγράφισε, εντάξει, την λιθογραφία ζωγραφισμένη από τον φίλο αυτόν που έχει πίσω και την υπογραφή του. Τι λες, ρε φίλε. Να το, αυτά εδώ όλα είναι φυσικό υλικό. Μπράβο, μπράβο στη Ubisoft, μπράβο. Και για το τέλος να ανοίξουμε λίγο το CD μας, το actual Blu-ray μας μάλλον. Όχι CD, απλά μας έμεινε όλα αυτά τα χρόνια να το λέμε CD, γιατί δεν είναι CD, είναι Blu-ray. Ούτε DVD. Είναι Blu-ray και μπορούμε να τα ανοίξουμε σιγά σιγά να δούμε τι παίζει. Χαλαρά, χαλαρά, choose your fate. Ελληνικά δεν βλέπω, μάγκες μου. Δεν θα τα είχε κιόλας εδώ, PS Pro Enhanced και τα σχετικά. Ναι, και όλα αυτά είναι πως λέμε τα ό,τι είναι να δούμε, ξέρω εγώ, Assassin's Creed Odyssey, το actual παιχνίδι μας. Και όλα αυτά εδώ είναι ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, με τα DLC και με αυτά. Σου δίνει όλα αυτά. Με το... Εδώ είναι το Season Pass, ας πούμε, που θα έχει, παιδί μου, το παιχνίδι, ξέρω εγώ, και κάνα δυο ακόμα παπατζηλίκια. Το Deluxe Pack είναι εδώ, και το Deluxe Pack μάλλον που θα έχει κάποιες στολές, κάποια αυτά λογικά και εδώ, εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι τον κωδικό, σκοπεύω να τα χρησιμοποιήσω, αλλιώς εννοείται θα σας τα έδινα σε εσάς. Τέλος πάντων κάποιες στολές, κάποια αυτά και ό,τι έχει το Season Pass, έχει κάποια καινούργια κομμάτια, κάποιες καινούργιες, το τυφλό βασιλιά, το τέτοιο ξέρω εγώ, τώρα το θυμάμαι, μου είχε μείνει. Και αυτό που θυμάμαι βασικά είναι ότι έχει το 3, το Assassin's Creed 3, οπότε δεν χρειάζεται, σε remastered. Οπότε δεν χρειάζεται να πω να ξαναπαίξω τα Assassin's Creed, γιατί τα άλλα δύο τα έπαιξα και τελευταία. Τα είχα παίξει και μικρός, αλλά είχα πει να ξεκινήσω να τα ξαναπαίζω. Πήρα το Ezio Collection, τη συλλογή του Ezio για το PlayStation 4 που έχει το 2, το Brotherhood και το Revelations. Αλλά και εκεί έπαιξα πάλι το Ezio το 2 μόνο. Και λίγο το Brotherhood, αλλά και εκεί το άφησα λόγω έλλειψης χρόνου. Και εδώ έχουμε Artbook Novel Strategy Guide. Οπα. Καλό. Νουβέλα όχι, το Strategy Guide όμως και το Artbook δεν θα με χάλαγαν αυτά. Και εδώ, ρε εσύ. Όχι, αυτός ο... Ναι, αυτά είναι που πουλούνται ξεχωριστά. Αυτά είναι που πουλούνται ξεχωριστά. Λέω και εγώ, αυτός ο Αλέξιος είναι λίγο διαφορετικός, τι γίνεται. Αυτά είναι που πουλούνται ξεχωριστά και αυτή η Cassandra είναι μάλλον που λένε ότι είναι interchangeable με αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα αν το είχατε πει εσείς σε κάποιο live ή αν το είχα διαβάσει εγώ, το είδα κάπου σε κάποιο βίντεο, δεν θυμάμαι τώρα. Απλά θυμάμαι αυτό το πράγμα ότι αυτά εδώ είναι... έχουν αυτό ότι είναι interchangeable. Λοιπόν, αυτά νομίζω που και τους κωδικούς ζάμπα τους έκρυψα μέχρι να δείτε στο βίντεο, εντάξει, εγώ σήμερα κιόλας θα το βάλω. Αυτά, τι να λέμε, εντάξει, τα σχόλια δικά σας, γράψτε κάτω στα σχόλια που σας φάνηκε, είναι απίστευτη. Έχω δει συλλεκτικές και συλλεκτικές, έχω αγοράσει κάποιες και εγώ παλιότερα, είχα καιρό να αγοράσω συλλεκτική. Μετά νιώσα για κάποιες που δεν αγόρασα τελευταία και το είπα πολύ σε κάποια playthrough που είδαμε, αλλά δεν πειράζει, για αυτήν εδώ, αυτή δεν γινόταν να την αφήσω σίγουρα, λόγω αρχαίας Ελλάδας, λόγω Σπάρτης, λόγω όλων αυτών εδώ, ξέρω εγώ, δεν μπορούσα να την αφήσω σίγουρα. Και ίσως όπως είναι σε τέτοια φάση, εντάξει, να παίρναμε και το άλλο, απλά τώρα αλλιώς να τον έχεις στημένο αυτόν έτσι εδώ. Να τον βλέπεις, ξέρω εγώ, να βλέπεις αυτό το πράγμα, να τον βλέπεις από κάπου εδώ, όχι τελείως μπροστά σου, λίγο προς το πλάι και αλλιώς είναι να τον βλέπεις έτσι. Απλά από εκεί θα είχε μαζί και τον εχθρό, ας πούμε, από δίπλα. Άλλο και θέλω να το στήσω έτσι και σκέψω ότι το άλλο πόσο χώρο θα πιάνει. Δηλαδή από θέμα χώρο με επιβεβαιώνει που καλά έκανα και δεν πήρα εκείνη γιατί δεν θα είχα όντως που να το στήσω. Ενώ έτσι τώρα πιάνει όσο χώρο πιάνει εδώ, απλά θες να είναι λίγο μακρύ και τα ράφια μου είναι μακριά, απλά στο μήκος έχουμε θέμα. Λοιπόν, αυτά νομίζω παιδάκια μου, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια όπως σας φάνηκε. Το παιχνίδι λογικά θα το παίξουμε μαζί.
Θα δείτε σίγουρα το πρώτο, την πρώτη επαφή μου με το παιχνίδι, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω δει ούτε gameplay τίποτα, δεν ασχολήθηκα καθόλου. Το μόνο που είδα είναι ένα κομμάτι του IGN, νομίζω, που δείχνει κάποιες περιοχές της αρχαίας Αθήνας. Αυτά διαφορετικά δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, δεν ξέρω καθόλου τι παίζει. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου, μπορούμε να κλείσουμε το βίντεο σιγά σιγά, μια και τα είπαμε ό,τι είχαμε να πούμε και να δείξουμε σε αυτή τη συλλεκτική. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο και για κάτι πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και εκεί κυρίως βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.